Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, ήδη από την παρουσίαση του προγράμματο Εθελουσία Εξόδου το Φεβρουάριο του 2021, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνεχή προσπάθεια τρομοκράτηση των εργαζομένων του Πρίνου, όπω αναφέρει σε ανακοίνωσή τη η Ερεντζίαν. Στην αρχή, στόχο ήταν οι συνάδελφοι που επέλεξαν να πάρουν το πρόγραμμα Εθελουσία. Εδώ και μερικέ εβδομάδε, στόχο είναι όσοι εργαζόμενοι του Πρίνου δεν σταμάτησαν να εργάζονται, όσοι επέστρεψαν στι εργασίε του, αλλά και όσοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν άλλο την επίσκεψη εργασία που έχει αποφασίσει το Σωματείο και θέλουν να επιστρέψουν, αλλά δεν το τολμούν. Στο βέβαια βρέθηκε και η σα σύμβουλο σε Κάουντζ Τη ενεργεία στην Ελλάδα, δόκτωρ Κατερίνα Σάρδη, η οποία δέχθηκε επίθεση στο σπίτι τη από τη γνωστή οργάνωση Ρουβίκονα. Μια επίθεση που ακόμη η Ενεργειαν περιμένει από το Σωματείο των Εργαζομένων αλλά και από τα θεσμικά πρόσωπα και του φορεί τη πόλη να καταδικάσουν όπω και όλα αυτά τα περιστατικά βία που ντροπιάζουν την ίδια την περιοχή μα. Όπω αναφέρει σε ανακοίνωση τη εταιρεία, σκασμένα λάστιχα και σπασμένα παραπλήσια γεωταχή αυτοκίνητα, συνεχή στοχοποίηση στα μέσα κοινωνική δικτύωση, πρωτοφανή χαρακτηρισμή από μέλη του Σωματείου και πρώην εργαζόμενου στον Πρίνο, απειλέ και προσπάθεια εκφοβισμού κατά τη διάρκεια μετάβαση στον χώρο εργασία συνιστούν δυστυχώ μια σχεδόν καθημερινή πρακτική. Η Ενεργειαν ήδη αποκαθιστά και θα συνεχίσει να αποκαθιστά τι υλικέ ζημιέ από τι επιθέσει σε βάρο εργαζομένων τη. Ευπλέον δεσμεύεται να στηρίξει ηθικά και βεβαίω νομικά όλου όσου είναι θύματα αυτή τη ενδιανόητη για κάθε πολιτισμένη κοινωνία φυσική και ψυχολογική βία. Οι ένοχοι για αυτέ τι πράξει αλλά και οι προφανεί καθοδηγητέ του να είναι βέβαιοι ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα βρεθούν αντιμέτωποι με τι ευθύνε του. Η ανακοίνωση τη εταιρεία καταλήγει ότι η προσπάθεια τρομοκράτηση των εργαζομένων του πρίνου δεν θα περάσει. Η ανάπτυξη του ε και οι επενδύσει για το αύριο του πρίνου θα προχωρήσουν. Ο πρίνο γυρίζει σελίδα και στη νέα εποχή έχουν θέσει όλοι οι εργαζόμενοι που σέβονται του κανόνε ασφαλεία, του κανόνε λειτουργία και του συναδέλφου του.